Ακούσαμε την τελευταία χαρακτηριστική αναφορά και νομίζω έρχεται να περιγράψει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίνει ο δημόσιος χώρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι κρατούν θερμοπύλες στα χωριά μας. Εγώ να σταθώ σε αυτό, στο κοινωνικό της υπόθεσης, για να μην πω τίποτα για το πολιτικό. Φαντάζομαι ότι θα δούμε και θα δούμε αν θα υπάρχουν και απαντήσεις. Κοίταξε, αυτά τα θέματα, επειδή πολλές φορές όταν ασχολούμαστε με τα κοινωνικά θέματα, έχω σχολιάσει και νομίζω ότι συμφωνείς, είναι τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα, αυτά που αγγίζουν την ίδια την κοινωνία και τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Δεν είναι τα τρία παιδάκια που εδώ στο ρεπορτάζ, είναι 12 από ό,τι μιλήσαμε και στο πλαίσιο της ενημέρωσης της δικής μας νωρίτερα που μετέφερες από το ρεπορτάζ. Και τα τρία να ήταν, και δύο να ήταν, και ένα παιδί να είναι, ειδικά όταν μιλάμε για την ανάγκη να μείνει ο κόσμος στην ελληνική περιφέρεια, να τονωθεί, να γίνουν πράγματα και συμβαίνουν αυτά. Πραγματικά είναι από τις στιγμές, το είπα και το μεσημέρι, που εγώ αισθάνομαι ότι ντρέπεται και η ίδια η ντροπή. Δεν μπορεί τώρα, ακούω τη μητέρα αυτή που έχει τρία παιδιά και έχει ένα παιδάκι σχεδόν 2 ετών. Τα παιδιά, για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να φύγουν από το χωριό, να έρθει το μεταφορικό μέσο, να πάνε στο δίπλα χωριό για να κάνουν το μάθημά τους, χρειάζεται να ξυπνήσουν έτσι κι αλλιώς πολύ νωρίς, να ετοιμαστούν, να βγουν στον δρόμο. Αρχίζουν τα σχολεία στις 12 Σεπτέμβρη. Εκεί πιάνει κάτι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Μείον 7 μας είπαν χαρακτηριστικά το χειμώνα. Στο μείον 7 ποιος θα πάει? Να πάει ένα παιδάκι όλη αυτή τη διαδρομή 700 μέτρα για να βρεθεί στο λεωφορείο, να το πάρει ο συνοδός, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Φαντάσου να βρέχει. Αυτό και τι θα γίνει μετά στον εθνικό δρόμο? Και δεν κατάλαβα και κάποια στιγμή να απαντήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, ποιοι ήταν αυτοί. Όσοι που κρύβονται πίσω από το γράμμα του νόμου, εγώ θα σου πω. Μα είναι δυνατόν να απαντάς έτσι στον κόσμο? Να. Έχει η γυναίκα 3 παιδιά και σου λέει, αποφασίζεται αυτό, πού θα αφήσω τα παιδιά μου και πώς θα τα πάω σχολείο. Δηλαδή, τι πρέπει ακριβώς να γίνει σε αυτή τη χώρα? Αν ήταν παιδί κάποιου άλλου, για να σου το πω πολύ απλά. Θα σου πω εγώ κανένα και... αντιπεριφερειάρχη. Αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν κανένα περιφερειακό συμβούλιο, θα είχαμε δει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση και ούτε θα είχαμε δει το θέμα να φτάνει εδώ. Γιατί δεν μπορεί να λες, θα ακούσουμε αύριο την απάντηση του κ. Καπέλη, την περιμένουμε. Συνομιλήσαμε μαζί του, δεσμεύτηκε αύριο να μας δώσει μια γιατί απάντηση. Γιατί προφανώς η γυναίκα αυτή δεν φίλησε την όχι, έχει πάει, με... έχει πάει ήδη. Δεν ήξερε τον περιφερειακό την κατάσταση. Να πάει να πει: κάντε κάτι. Μα είπε ότι έστειλε μου. Μηνύματα. Είπε ότι έστειλε μηνύματα. Προφανώς. Ναι, αλλά δεν τον είχε φίλο τον περιφερειάρχη, γιατί αν τον είχε φίλο τον περιφερειάρχη, μπορεί να τα βόλευε με κάποιο τρόπο τα παιδιά. Έχει να κάνει με το αίσθημα τη διοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, που ακολουθεί το γράμμα του νόμου. Ναι, για να είναι νομότυπη, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα, γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό στη δημόσια διοίκηση, που υπάρχει κοινωνικότητα και αυτή την κοινωνικότητα προφανώς δεν την αντιλαμβάνονται όπως πρέπει, με το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε αυτά τα παιδιά που θα μείνουν στο χωριό αύριο. Θυμάσαι στη Μάνη με τα μουλάρια, το συζητάγαμε πριν, που πηγαίνανε οι άνθρωποι με γαϊδούρια και μουλάρια τα παιδιά τους στο σχολείο. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε πρωθυπουργός, γιατί είναι διαχρονικό το πρόβλημα, και ο κάθε περιφερειάρχης, γιατί και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή υπήρχαν προβλήματα. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι επικεφαλής και ποιος είναι αυτή τη στιγμή και διοικεί. Είναι τι συμβαίνει. Και πηγαίνανε οι άνθρωποι στη μάνη του τουρισμού που δεν έχουν νερό να πιούνε και όλα αυτά που συμβαίνουν και τα έχουμε αναδείξει προηγούμενα ρεπορτάζ με το μουλάρι τα παιδιά του στο σχολείο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Την χάνει να μην υπάρχει μεταφορικό μέσο από την ίδια την οικογένεια. Δυσκολεύεται στο να πάει τα παιδιά ακόμα και να τα μεταφέρει καθημερινά σχολείο. Γιατί πολλές οικογένειες οδηγούν οι ίδιες 15 και 20 χιλιόμετρα για να πάνε τα παιδιά του σχολείου, να έχουν το αυτονόητο. Με τα αγροτικά, με όλο αυτό. Άρα πρέπει ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος, ο κάθε τέλος πάντων υπεύθυνος για αυτόν τον χώρο να πάει να κοιτάξει αυτά τα παιδιά στα μάτια. Και να τους δώσει τη λύση. Και θυμάσαι, επίσης ψηφίζουν οι άνθρωποι, να το πούμε αυτό. Τους θυμούνται μάλλον ήδη άμα έχει κανένα πανηγύρι το χωριό ή πότε θα είναι η ώρα για να πάμε να πάρουμε την ψήφο. Δεν πήγανε φέτος ο πανηγύρι της Πολιανής για να τους θέσουν το πρόβλημα. Ναι, φαντάζομαι ότι πρέπει να κοιτάξουν τα παιδιά στα μάτια για να τους δώσουν τη λύση. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορώ να δω. Έχει φτάσει το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει και ερώτηση από τον Νίκο Γόντικα, από τον επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί προφανώς δεν είναι η μόνη περίπτωση. Προφανώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχουμε και κάποιες καταργήσεις νηπιαγωγείων φέτος μόνο στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, λόγω του ότι δεν υπάρχουν εγγραφές, ακριβώς επειδή φεύγουν οι άνθρωποι από την περιφέρεια για αυτούς τους λόγους. Γιατί για σκέψου τώρα αυτά τα κοριτσάκια στο μεταξύ που θα περάσουν κάποια χρόνια που θα πρέπει να κάνουν 2 ξένες γλώσσες, να πάνε ένα φροντιστήριο, να κάνουν μια δραστηριότητα. Θα φύγουν και αυτοί από το χωριό ή αλλιώς δεν θα απολαύσουν τα αυτονόητα. Και πρέπει να δοθούν απαντήσεις χθες και προχθές.
όταν είμαστε στο 22 και είναι σε αυτή την κατάσταση τα χωριά και όχι μόνο, μπαίνουν όσοι έχουν μείνει εκεί και κρατούν θερμοπύλες σε αυτήν την ταλαιπωρία. Με τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας, γιατί είναι τα μείζωνα νομίζω σε κάθε κράτος, δεν μπορεί να παίζει κανείς και αυτό δεν τιμά κανέναν μας. Και σίγουρα είναι και άλλα τα περιστατικά και καλό είναι να βγουν και να μιλήσουν, μήπως βρεθεί και λύση. Αλλά εντάξει, γιατί δεν είναι ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν είμαστε μακριά από τη λύση. Αλλά τώρα το να μου λένε και να μας λένε ότι είμαστε γραμμές και έχουμε χαράξει σε ένα χάρτη ότι αυτή είναι η γραμμή για να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, νομίζω ότι το μόνο που ικανοποιεί είναι τον ίδιο τον εαυτό και τον πολιτικό και της εγωισμό, το τίποτα άλλο περισσότερο. Και από το τηλέφωνο που στο είπε η κυρία, η γραμματέας εκεί, να τους λένε, όταν παίρνει το χιλιαρικάκι και έχει φιλήσει την κατηρουμένη, την ποδιά, να το πω έτσι απλά γιατί με ξεπερνάει, και έχει μπει εκεί που έχει μπει και παίρνει το χιλιαρικάκι, μια χαρά τα λύνει τα θέματα του ο καθένας και απαντάει και με ειρωνία. Όταν πας εκεί να μείνεις όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστήσουμε τη Γεωργία.